Περιπέτεια και η βαθιά κρίση που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας δεν είναι άσχετη της σημερινής συνεδρίασης. Αντιθέτως, τα εξοπλιστικά προγράμματα επί διακυβέρνησης Σιμίτη Πασόκ και όχι μόνο αύξησαν το δημόσιο χρέος και ταυτόχρονα τον πλούτο διαφόρων επιτίδιων και διεφθαρμένων πολιτικών, συμβούλων, μεσαζόντων και άλλων. Επισημαίνω ότι η αναγκαιότητα των αμυντικών εξοπλισμών είναι αυτονόητη, αρκεί να υπάρχει μέτρο, διαφάνεια, σχεδιασμός σκοπιμότητας, χρησιμότητας και αναγκαιότητας. Όχι φρεγάτες που γέρνουν και άχρηστα όπλα, ούτε μίζες, διαφθορά και πλουτισμός των αετωνίκηδων με δημόσιο χρήμα. Η υπόθεση που συγκροτούν οι 6 συναφείς δικογραφίες που αφορούν τον κύριο Παπαντονίου είναι μέρος του μεγάλου πάρτι διαφθοράς της εποχής της διακυβέρνησης Σιμίτη. Έπεται της συναφούς υπόθεσης Τσοχαντζόπουλου, Σμπόγκου και λοιπόν, σχετίζεται με τεράστια βλάβη ή κίνδυνο βλάβης του ελληνικού δημοσίου και ωφέλεια επιτίδιων, μεσαζόντων και λοιπόν. Θα αναφερθώ σε κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αθανασίου μάλιστα αρέσκεται να το επικαλείται το στοιχείο αυτό. Ότι δηλαδή μετά την έκθεση της ΓΚΡΕΚΟ, ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς, το 2009-2010, στην οποία διαπιστώθηκε μεγάλη διαφθορά στη χώρα μας, αναλύθηκαν πρωτοβουλίες τέτοιες και καλυτέρεψε η θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή κατάταξη για τη διαφθορά. Ότι η βελτίωση αυτή απολέστηκε κατά τη διετία διακυβέρνησης της χώρας μας από την παρούσα κυβέρνηση και στην ελόγω κατάταξη η χώρα μας υποχώρησε εκ νέου. Όμως αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί η παρούσα κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πράττει αυτό ακριβώς που δεσμεύτηκε να κάνει απέναντι στους πολίτες. Να ρίξει άπλετο φως σε σκοτεινές υποθέσεις του αμαρτωλού παρελθόντος. Αυτές είναι οι υποθέσεις που ανοίγουν και άλλαξαν την πλασματική εικόνα της χώρας μας για τη διαφθορά. Ρίχνει λοιπόν άπλετο φως, μάχεται αταλάντευτα τη διαφθορά και επιχειρεί να θωρακίσει θεσμικά τη χώρα μας από τέτοια φαινόμενα. Βλέπε αναθεώρηση, συνταγματική αναθεώρηση. Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών σημαίνει ότι δεν κρύβεται καμία απολύτως αμαρτωλή υπόθεση, διερευνάται ό,τι χρήζει διερεύνησης και ακολουθούν οι κατανόμως συνέπειες. Η άλλη μισή αλήθεια λοιπόν λέει ότι ουδέποτε υπήρξε βελτίωση της θέσης της χώρας μας σε θέματα κατά της διαφθοράς. Απλώς κάποιοι που νόμιζαν ότι θα κυβερνούν αιώνια φρόντιζαν να κρύβουν τις σκοτεινές υποθέσεις και να προσποιούνται τους αδιάφθορους. Όμως οι υποθέσεις του αμαρτωλού παρελθόντος είναι εδώ και δεν κρύβονται κάτω από το χαλί για να υποκρινόμαστε ότι κανένας δεν λαιλάτησε αυτή τη χώρα, ότι μόνη της οδηγήθηκε στη χρεοκοπία και ότι δεν υπάρχει διαφθορά. Η ατιμορρησία των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς λόγω της σκανδαλωδώς σύντομης παραγραφής αδικημάτων δεν παραγράφει τις πολιτικές τους ευθύνες. Επιπλέον, επιτάσσει την άμεση αλλαγή της νομοθεσίας για την ευθύνη των υπουργών, ώστε να μπει τέλος στην ατιμορρησία. Και καταδεικνύει τη μεγάλη ευθύνη όλων όσων πρότειναν ή ανέχθηκαν αυτή την απαράδεκτη ατιμορρησία. Από τις 6 συναφείς δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, και εδώ να παρατηρήσω ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαβίβασή του στη Βουλή, διαβιβάστηκαν αμελητοί στη Βουλή και η Βουλή περίμενε και την 6η δικογραφία για να τις προωθήσει. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Όλες το 2006, το 2016 είναι, κύριε Δαβάκη, η Βουλή, έχουν σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εν συνεχεία στη Βουλή. Να μην τρώω το χρόνο μου όμως. Προκύπτει λοιπόν από τις 6 δικογραφίες ότι αποδίδονται στον κύριο Παπαντονίου με σχετικά βουλεύματα πράξεις απιστίας από τις οποίες προήλθε μεγάλη οικονομική ζημία του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως, το έγκλημα της απιστίας έχει παραγραφεί λόγω του ειδικού καθεστώτος που διέπει όσους διετέλεσαν ή διατελούν μέλη κυβέρνησης, όπως ο κύριος Παπαντονίου. Όμως, όπως έχει κριθεί και νομολογιακά, η παραγραφή του βασικού εγκλήματος δεν αποκλείει την τιμωρία του υπετίου για πράξεις νομιμοποίησης εσόδων που προέκυψαν από την παραγεγραμμένη, σε εισαγωγικά, βασική πράξη. Εξάλλου, τις δικογραφίες στη Βουλή τις απέστειλε προς διερεύνηση ο εισαγγελέας, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επομένως, είναι επιβεβλημένη η συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Παπαντονίου για να διερευνηθεί κυρίως η τυχόν
τυχόν διάπραξη του εγκλήματος της νομοποίησης χρήματος, που είναι έγκλημα διαρκές και ως εκ τούτου απαράγραπτο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό παρακαλώ. Η Επιτροπή οφείλει να στοιχειοθετήσει τυχόν ενδείξεις ενοχής, τηρώντας αταλάντευτα το τεκμήριο της αθωότητας και τις αρχές της δίκαιης δίκης. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έπρεπε να επιδιώκει ο κ. Παπαντονίου προκειμένου να αποδείξει την αυθότητά του. Για το λόγο αυτό μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση, δυσάρεστη έκπληξη θα πω, το υπόμνημα που απέστειλε στους βουλευτές ο κ. Παπαντονίου ισχυριζόμενος ότι η σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έγινε με σκοπό τη συκοφάντησή του και ως κάλυψη του αδιεξόδου της κυβερνητικής πολιτικής στοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ. Επιχείρημα που επαναλήφθηκε και από όλους προλαλήσαντες βουλευτές. Επειδή συνυπογράφω την πρόταση για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, η απόδοση σκοπιμοτήτων με προσβάλλει βαθύτατα. Αυτό είναι συκοφαντία και όχι η διερεύνηση της αλήθειας. Να πάψει λοιπόν ο κ. Παπαντονίου να καταλογίζει σκοπιμότητες, αφού δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, ας διευκολύνει το έργο της Επιτροπής. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το άπλετο φως για να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ.